εδώ ήταν συγκεντρωμένο ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των δυνάμεων του Δημοκρατικού Στρατού σε ό,τι αφορά την παρουσία του στο Βίτς. Στο δεξί μας μέρος, προς το Λέσιτ δηλαδή, ήταν η έδρα της 11ης μεραρχίας του και μπροστά μας, χιονισμένο, ήταν η έδρα της 10ης μεραρχίας του Δημοκρατικού Στρατού. Αυτά έχουν την αξία τους τώρα για αυτό που θα πούμε στη συνέχεια που αφορά τη μάχη της Φλόρινας. Να την πιάσουμε την περιγραφή από τώρα, ώστε να έχετε την άνεση να την παρακολουθείτε οπτικά όταν θα φτάσουμε πάνω στο πισωδέρι. Τότε λοιπόν το Φλεβάρι του 49, στις 8 και 9 του Φλεβάρι, εδώ ακριβώς στην Κοιλάδα που βρισκόμαστε, έγινε η μεγαλύτερη συγκέντρωση δυνάμεων που μπορούσε να γίνει για την περιοχή στο Βίτσι, με κεντρικό πυρήνα τη 14η Ταξιαρχία, η οποία έκανε και την κάθοδο δηλαδή προς την Φλόρινα, και από βοήθεια από άλλες δυνάμεις του ΣΟΕ που ήρθαν από τον Βορρά και από τον Νότο, από τα πλευρά δηλαδή της Φλόρινας. Η μάχη ήταν σχεδιασμένη ώστε να κυκλωθεί η Φλόρινα και να αποκοπούν οι επικοινωνίες της, οι επαφές της δηλαδή με την Κοιλάδα, με την Πεδιάδα που είναι προς τη μεριά του Καϊμάξαλα, προς το Αμίντεο κτλ. Ήταν μια καλά σχεδιασμένη μάχη με μια αχίλιο πτέρνα που εντοπίστηκε αργότερα και όταν εντοπίστηκε πιάτα πάρα πολύ αργά. Η αχίλιο πτέρνα ήταν ότι οι εντοπισμοί των στόχων, που ήταν ξαναλέω πάρα πολύ καλά μελετημένοι και εντοπισμένοι, δεν είχαν επικαιροποιηθεί τις τελευταίες τρεις μέρες. Αυτό είχε τεράστια σημασία για την πορεία της μάχης, γιατί σε αυτές τις τρεις μέρες που είχε σταματήσει παρατήρηση του πού βρίσκεται ακριβώς ο αντίπαλος και πώς είχε κινηθεί μέσα στη Φλόρινα και γύρω από αυτήν, ο αντίπαλος είχε στο μεταξύ εκτιμήσει ότι πράγματι επίκειται να γίνει μεγάλη επίθεση του Δημοκρατικού Στρατού στη Φλόρινα, άλλαξε και αυτός τα δικά του δεδομένα και αυτό, όπως θα πούμε στην πορεία, αποδείχθηκε μοιραίο για τον Δημοκρατικό Στρατό. Η μάχη ξεκίνησε από εδώ πάνω που είμαστε, θα ανέβουμε σε λίγο στο πισωδέρι δηλαδή, από εκεί κατέβηκε η 14η Ταξιαρχία. Μιλάμε για μια πορεία που ξεκίνησε περίπου δύο μέρες πορεία μέσα στα χιόνια. Χιόνια ενός μέτρου δηλαδή, για να φτάσουν στο σημείο που θα ξεκινάγανε. Παρ' όλα αυτά, και με δεδομένο ότι είχαν ήδη απέναντι τους πολύ παραπλαίσιες δυνάμεις, αλλά αυτό δεν ήταν πρόβλημα για το Δημοκρατικό Στρατό. Δηλαδή είχε μάθει να δίνει μάχες με πολλαπλαίσιες δυνάμεις και μπορούσε να τα βγάλει πέρα και σε αυτή τη μάχη. Το είχαν εκτιμήσει, το είχαν μελετήσει δηλαδή το πράγμα και εδώ θα πάνε ή όχι, είχαν αποφασίσει να το κάνουν γιατί ακριβώς μπορούσαν να το κάνουν. Συγκεντρώνονται οι δυνάμεις στο πισωδέρι, στο εφάτη 14η Ταξιαρχία που είναι η κεντρική λεωμονάδα που κάνει την κίνηση. Από το βορρά ξεκινάει η 108, η οποία έχει αντικειμενικό στόχο να καταλάβει ένα ύψομα το 1033 που είναι πάνω από την Φλόρινα ακριβώς, δεσπόζει δηλαδή. Και η 108 πράγματι πετυχαίνει το στόχο της, πιάνει το 1033. Τώρα αυτά τα λέμε εμείς πάρα πολύ γρήγορα, σκεφτείτε ότι γίνεται μια ολοήμερη μάχη. Είναι κατάληψη, ανακατάληψη, κατάληψη, ανακατάληψη διαρκώς η ιστορία αυτή. Από τον Νότο επίσης, τάγματα που έχουν φύγει από την Ρωσιά Κούλα Πλατή κυκλώνουν από τη μεριά το χωριό Σκοπιά που είναι λίγο πριν από την Φλόρινα τις δυνάμεις του Αστικού Στρατού, καταλαμβάνουν τα πυροβόλα τους και θεωρητικά εκείνη τη στιγμή ακόμα όλοι πιστεύουν ότι τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις του Αστικού Στρατού είναι αυτά που είχαν μελετήσει τρεις μέρες πριν. Όμως το ενδιάμεσο ο Αστικός Στρατός έχει αλλάξει τη δομή της οργάνωσής του μέσα στην ίδια την πόλη και θα πω μετά τι σημαίνει αυτό. Και έχει επίσης ενισχύσει τα πλευρικά υποστηρίγματα της πόλης. Η κοιλάδα της Φλόρινας, όταν θα δείτε από πάνω, είναι περίπου μια παγίδα, να το πω αλλιώς. Αν δεν έχεις εντοπισμένο ακριβώς το που πρέπει να χτυπήσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το εξής. Η 14η Ταξιαρχία κατεβαίνει σε όλη την κοιλάδα, φτάνει εκεί που είναι σήμερα η Γεωργική Σχολή, τότε που ήταν η Γεωργική Σχολή, σημαίνει τα ΤΕΕ, αν θυμάμαι καλά. Εκεί πέρα, στην είσοδο της πόλης, πρώτο λάθος, δεν ανοίγει μεγάλο διάβλο στα σηματοπλέγματα, να την έρθει τα ναρκοπαίδια δηλαδή, και μπαίνει μες στην πόλη. Αρχίζουν οι οδομαχίες μέσα στην πόλη, διαπιστώνουν, μπαίνουν στην πόλη, ότι πλέον τους χτυπάει ο αντίπαλος, ο αστικός στρατός δηλαδή, με δυνάμεις από σημεία που δεν τα είχαν εντοπισμένα ότι έχει δυνάμεις. Η μάχη κρατάει όλη την ημέρα. Κάποια στιγμή συνειδητοποιείται ότι
έχει αλλάξει ο σχετισμός. Διατάσσεται η υποχώρηση των δυνάμεων του 14ης να βγει από την πόλη, να απεγκλωβιστεί. Όμως ξαφνικά βρίσκεται εγκλωβισμένη στο μικρό άνοιγμα που δεν είχαν φροντίσει να γίνει πιο πλατή. Δεν εκτιμούσαν δηλαδή ότι θα χρειαστεί να γίνει οπισθοχώρηση, ας το πω αλλιώς. Και την ίδια στιγμή αρχίζουν να δέχονται πάρα πολλά πυρά πλευρικά από την πόλη, σε σημεία που επίσης δεν ήταν εντοπισμένα έγκαιρα ότι εκεί υπήρχαν δυνάμεις αστικού στρατού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε μια τρομακτικά μεγάλη απώλεια. Είχαμε 800 νεκρούς αντάρτες σε αυτή τη μάχη. Θεωρείται η πιο σκληρή, η πιο πολύ νεκρή μάχη που έδωσε ο Δημοκρατικός Στρατός. Και βέβαια ένα μεγάλο πανηγύρι για τον αστικό στρατό, ότι μπόρεσε και εξοδετέρωσε περίπου ολόκληρη τη 14η ταξιαρχία του Δημοκρατικού Στρατού. Αυτά έρχονται τα στοιχεία της μάχης Φλουέρινας. Ο αστικός στρατός μετά τη μάχη κατέληξε ένα ανοσιούργημα, πήρε ζωντανούς και τραυματίες και τους έριξε μέσα σε ένα λάκκο, εκεί που θα πάμε τώρα, που είναι το μνημείο σήμερα. Και ορυκτικά σε ένα λάκκο, το οποίο σκεπάσανε και τους αφήσανε. Ο λάκκος έμενε για χρόνια σαν κρυφό μυστικό της Φλουέρινας. Το 1995, αν θυμάμαι καλά, πήγαμε για πρώτη φορά και το εντοπίσαμε και βοήθησε σε αυτό κάποιοι κάτοικοι που ήταν παιδιά τότε και θυμηθήκαν ακριβώς στο σημείο. Για χρόνια προσπάθησε το κόμμα να μπορέσει να αναγερθεί ένα μνημείο στο συγκεκριμένο χώρο. Τελικά καταλήξαμε στο και αγοράστηκε ο χώρος από το χτήμα αυτό, δηλαδή από το κόμμα, και αναγέρθηκε το μνημείο, το οποίο ξέρετε την ιστορία του. Μην αναφερθώ σε αυτό. Αυτά τα λίγα, να σκέφτεστε ότι καθώς κυλάμε πια, έχουμε μπει καλά στην κοιλάδα που ανεβαίνει προς το Πισοδέρι, ότι αυτός είναι ο χώρος από τον οποίο ξεκίνησε η μάχη, για να καταλήξουμε στη Φλόρινα που θα φτάσουμε σε λίγο κι εμείς. Να πούμε για το μνημείο στη Φλόρινα. Το μνημείο αυτό φτιάχτηκε από το Μακρύ για το Ματχάουζεν, και εκεί είναι δηλαδή το κεντρικό μνημείο που αφορά το στρατόπεδο. Όμως κάθε έργο τέχνης έχει, θεωρείται εκεί στους κύκλους των καλλιτεχνών, ότι είναι πρωτότυπο μέχρι και το τρίτο το αντίγραφο, το ακριβές το αντίγραφο. Το δεύτερο λοιπόν αντίγραφο του Ματχάουζεν βρισκόταν στη Βουδαπέστη, γύρω στο ποτάμι. Όταν ξεκίνησαν οι ανατροπές των σοσιαλιστικών χωρών, αυτό το μνημείο αποφασίστηκε να αποκαθιλωθεί με πρωτοβουλία του κόμματος και συντρόφων εκεί από την Ουγγαρία. Το μνημείο αυτό πέρασε στα χέρια του κόμματος και αποφασίστηκε να είναι το μνημείο που θα στηθεί για τη μάχη της Φλόρινας. Αυτή είναι η σύντομη ιστορία του μνημείου.